παιχνίδι της ημέρας, Τετάρτη, Τρίτη συγγνώμη, Buzzer Beaters εναντίον Μπεκρίμ. Team Μπεκρίμ με τα άσπρα, οι Buzzer Beaters, οι Μπεκρίμ με τα μαύρα, οι Buzzer Beaters με τα άσπρα, εγώ μπερδέθηκα, συγγνώμη. Να πούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Είναι το 10, είναι το 4, είναι το 12, το 6 και το 7 η πεντάδα των Buzzer Beaters. Το 8, το 4, το 9, το 19 και το 23 είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ με ένα δύσκολο παιχνίδι. Για την Μπεκρίμ νομίζω είναι φαβορή η Buzzer Beaters σήμερα, αν και λιγότερη. Νίκη χρειάζονται και οι δύο ομάδες, να πούμε εδώ, καθώς και οι δύο ξεκίνησαν με το αριστερό και όχι με το δεξί. Στο πρώτο παιχνίδι γνώρισαν και οι δύο ομάδες την ήττα. Να δούμε τώρα ποιος θα πάρει το παιχνίδι, γιατί όποιος πάρει το παιχνίδι θα έχει πιθανότητα να περάσει. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ξεκινάνε ζεστά οι Μπεκρί με ένα τρίποντο. Το νούμερο 6 τώρα, στον Κλήρη. Άστοχος ο Κλήρης, μάλλον το νούμερο 19, τον Γιαννάτο. Την μπάλα στα χέρια ενός έμπειρου γκάρντ, θα πω εγώ, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Θα δούμε τώρα. Δημητρίου. Έχει δώσει στο Γιαννάτο. Ο Γιαννάτος θα γυρίσει, θα στογίσει. Λοιπόν, ψηλά από το νούμερο 12, τον Αλεξανδρόπουλο. Θεοδωρόπουλο. Κακή η πάσα για τον Γιαννιούδη. Ο Θεοδωρόπουλος έδωσε ένα πολύ κακό παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα γκάρντ, αλλά δεν ξέρω, ταιριάζει ο ρόλος του playmaker τόσο. Βούλγαρης, εδώ είναι ωραία το screen. Το νούμερο 4 έχει ένα πολύ ωραίο πρώτο βήμα. Εκρηκτικό παίκτης. Ο Κατσαμπύρης. Το τρίποντο μέσα από τον νούμερο 1 του Δημητρίου. 6-0 από πολύ νωρίς. Μπροστά. Η Μπεκρή. Κλήρης. Ζητάκι θα πάρει την μπάλα ο Φατούρας. Δεν θα καταφέρνει, rebound από το νούμερο 7 Γιαννιούδης. Μέχρι το lay-up, δεν θα το βάλει το καλά, rebound το νούμερο 19 ο Γιαννάτος, ο χνηδιασμός τώρα με τον Φράγκο. Ωραία άμενα από τον Γιαννιούδη, σταματάει την επέλαση του Φράγκου. Γιαννάτος και τώρα Κατσαμπύρης. Γιαννάτος θα πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Rebound το νούμερο 10 τον Γιαννιούδη. Την μπάλα στα χέρια του playmaker της ομάδας του Φατούρου, του Διαργίου μάλλον, νομίζω playmaker έχουμε τον Θεοδωρόπουλο. Λάθος στο λάθος. Οι buzzer beaters οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πολύ λάθος. Γίνεται το κλέψιμο. Το νούμερο 4 Κλήρης στον ευνηδιασμό. Ο Αλεξανδρόπουλος τελειώνει πολύ ψηλά. 2-6 μειώνει στους 4 πόντους. Πάνε το ρόδι. Χρειάστηκαν 2,5 λεπτά για να πάνε το πρώτο τους καλάθι. Οι Buzzer Beaters για χειρός Αλεξανδρόπουλο και με την ωραία πάσα του Κλήρη. Φράγκος. Βούλγαρης. Κατσαμπύρης. Θα πάρει το τρίποντο. Θα το βάλει. Η ασίστ το 8 το καλάθι, το τρίποντο το νούμερο 4, 2-9. Ξεκινήσει πολύ ζεστά η Μπεκρίμ με 3 τρίποντα. Δεν ξέρω αν είναι η Μπεκρίμ team ή Golden State Warriors. Άλλο ένα λάθος από τον Θεοδωρόπουλο. Είναι τυχερός όμως, η μπάλα παραμένει για τους Buzzers με 12 δεύτερα. Γιαννιούδης. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι ελεύθερη μπάλα το νούμερο 19. Ο Γιαννάτος. Στο νούμερο 9 το Δημητρίου, πάρα πολύ ωραίο. Θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, είναι βήματα. Λέει ο ρεφ, έκανε 3. Απλά με συνεπήρε αυτή η ωραία κίνηση. 2-9 το σκορ. Κλήρης. Στον Αλεξανδρόπουλο. Θα πάρει την μπάλα ο Γιαννιούδης. Φατούρος. Γίνεται το λάθος, το κλέψιμο από τον Γιαννιάτο, το νούμερο 19. Πολύ ωραίες άμενες από τον ψηλό της Μπεκρίμ. Κατσαμπύρης μέχρι το lay-up. Μπορούσε το συνένα εδώ. Θα πάει στη γραμμή το βολό για 2 λεπτά της βολές, το νούμερο 4.
Χατούρο. 2-9 το σκορ, Φοδωρόπουλος. Αλεξανδρόπουλος. Φράγκος. Σώζει ο Γιαννιούδης, πολύ ωραία άμυνα από το νούμερο 10, Κλήρης. Θεοδωρόπουλος. Αλεξανδρόπουλος, θα πάρει το τρίποντο. Σίδερο μαζεύει το νούμερο 19, άλλο ένα rebound μακρινό. Αυτή τη φορά από τον Γιαννάτο. Δημητρίου από ένα μακρινό, τρίποντο, καλό το σούτι, μπάλα μου δεν έκανε το χατήρι. Αναπηδά και βγαίνει εκτός καλαθιού, Θεοδωρόπουλος. Αλεξανδρόπουλος, Γιαννιούδης με το ένα χέρι, το πρώτο καλάθι από το νούμερο 10 στο παιχνίδι, ή εσείς το 12, 4-9, διαφορά στους 5. Οι μπάζερ οι οποίοι παίζουν μια πολύ καλή άμυνα. Παρ' όλα αυτά η επίθεση τους είναι μονοδιάστατη και βασίζεται περισσότερο στο ατομικό ταλέντο του καθενός και όχι σε συνεργασίες. Τώρα βγήκε μια πολύ ωραία συνεργασία παρ' όλα αυτά. Ακόμα λέγει εκτός το 7 μέσα το νούμερο 13 για τους μπάζερ. Ενώ έχει βγει το 19 και στο παρκέ έχει περάσει το νούμερο 32. Κατά το για τους μπάζερ ευκαιρία να μιλήσουν ακόμα περισσότερο. Οι γηπεδούχοι, η ομάδα του Κλήρη, ο Κλήρης ο οποίος είχε περάσει ένα φεγγάρι από την Devotion την πρώτη χρονιά, που η Devotion ήταν από τα μεγαθύρια διοργάνωσης, όπως και είναι γενικότερα. Έχει χάσει τα ημιτελικά από τους Χαβαλέκερς, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Γιαννιούδης κερδίζει το φάουλ. Τον Κυριακόπουλο το φάουλ. Θεοδωρόπουλος. Αλεξανδρόπουλος, πολύ ωραία πάσα. Νομίζω τα βήματα εδώ. Θεοδωρόπουλος. Άλλη μία λάθος πάσα από το νούμερο 6. Δημητρίου. Τρομερή ενέργεια και κλειδικό καλάθι. Δημητρίου νομίζω πρωτοκλασσάτος παιχτής. Από τα... το υπερόπλο αυτής της ομάδας. Γιαννιούδης, Θεοδωρόπουλος για 3. Τρίποντα το νούμερο 6 εύστοχο. Για αυτό το νούμερο 13. Παναγκοντόπουλος το πάρε και το βάλε από το νούμερο 6 τον Θεοδωρόπουλο. Κλέβει το νούμερο 12 ο Αλεξανδρόπουλος. Γιαννιούδης. Κλήρης, θα πάρει το τρίποντο, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Προσπαθεί ο Παναγιωτόπουλος για το επιθετικό rebound. Την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βούλγαρη με το νούμερο 8 και τώρα Δημητρίου. Ωραία προσπίση, τρομερή πάσα. Αστοχή παρόλα αυτά ο Βούλγαρης. Έξι επαφής και τώρα Θεοδωρόπουλος. Τρομερό καλάθι από το νούμερο 6, ο οποίος φαίνεται να ξυπνήσει με 5 σερυπόντους για το 9-11 και διαφορά στο καλάθι. Δημητρίου. Τρομερή πάση στο νούμερο 32. Η ασίστ από το 9. Το καλάθι από τον Κυριακόπουλο, ο Βασίλη. Κλήρης στον Αλεξανδρόπουλο. Ζητάει ο Παναγιωτόπουλος, θα πάρει την μπάλα. Δεν θα βάλει το καλάθι. Θα πάει στη γραμμή των κολών. Έχουμε αλλαγή για τις ομάδες. Εκτός το 4 μέσα από το νούμερο 0 για την Μπεκρίν. Το 14 στη θέση του νούμερο 6 για τους Μπάζερς. Εύστοχος από την πολύ Παναγιωτόπουλος. Το παιχνίδι
για την Μπεκρίμ Team ο Προδρομίδης, ενώ στο παρκέ για τους άσπρους της Μπάζερ Μπίτερ έχει περάσει ο Νικολάου. Αστοχή εξ επαφής στο νούμερο 32 και είναι όμως ο Βασιλείου. Ο Κυριακόπλος, συγγνώμη, ο Βασίλης, όχι ο Βασιλείου. Θα πάρει το rebound επιθετικό, θα βάλει και το καλάθι στο νούμερο 9 για το 10-15. Ένα one man show. Επιθετικά με τον Δημητρίου να συνεχίσει το επιθετικό του κρεσέντο. Δίχως αντίπαλο, Παναγιωτόπουλος. Κερδίζει άλλο ένα φάουλ. Έχουμε αλλαγές μέσα το νούμερο 19, εκτός το νούμερο 32 για την Μπεκρίμ στο παιχνίδι. Ξανά ο Γιονάτος, εκτός ο Κυριακόπουλος. Αλεξανδρόπουλος θα πάρει το τρίποντο από μακρινή απόσταση. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει προς τον Παναγιωτόπουλος. Την μπάλα μαζεύει ο Δημητρίου, ο Βασίλης. Το λέει όχι, ο Δημητρίου δεν τα καταφέρνει. Προσπαθεί ο Νικολάου, σώζει την κατοχή, αλλά την μπάλα παίρνει ο Γιονάτος. Τρομερή είναι ο Λουκ Πάσα, τα χαλάει όμως. Ο Φράγκος δεν καλέ δεν τύχει, όμως ο Γιονίδης κάνει ένα παιδικό λάθος και η κατοχή με 13 δεύτερα για τους Μπάζερ. Για την Μπεκρίμ, συγγνώμη. Φράγκος χάνει την μπάλα, εκεί είναι όμως ο Βούλγαρης. Σηκώνεται και εκτοχή, εκτός Ευρωπαίας, το νούμερο 8 για το 10-17. Νικολάου. Αλεξανδρόπουλος. Γιαννιούδης. Δύσκολη ενέργεια, δεν τα καταφέρνει ο Γιαννιούδης, ο οποίος είναι μονοβιάστατος στην επίθεση, πάει για τον drive μόνο, ενώ μπορεί και να κάνει άλλα πράγματα. Το μπλοκ από το νούμερο 14 του Νικολάου στο νούμερο 23. Η κατοχή παραμένει με 15 δευτερά για τους Μπεκρίδες. Με αλλαγή μέσα από το 33, εκτός το 8, ενώ το 23 θα διεκδικήσει να πέρασει το νούμερο 7. Στο παιχνίδι λοιπόν για την Μπεκρίμ, ο Νικολόπουλος, το νούμερο 7 ο Σίμος και το νούμερο 33 ο Τσάμισε, ενώ σε αυτή επαναφορά έκανε ο Προδρομίδης Νικολάου τον Αλεξανδρόπουλο για τους buzzer beaters, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν. Ωραίο lay-up από τον Παναγιωτόπουλο. Ο οποίος θα βάλει το καλάθι για το 10-17. Κοιμήθηκε λίγο εδώ ο Τσάμις του Μητωμασιμπάλα, Βούλγαρης. Εσύ ο Προδρομίδης, Γιαννάτο, τρεμουγάει downtown το νούμερο 19. Εστοχή από την assist του Προδρομίδη για το 12-20 και διαφορά στους 8. Θα μείνει χρόνος και για την Μπεκρίμ. Κόλ το οποίο κερδίζει ο Νικολάου τον Προδρομίδη, είχαν να δώσουν ένα. Οι Μπεκρίδες, Νικολάου. Ωραία στον κλήρι. Θα πάρει το screen. Όχι, προτιμήσει το τρίποντο. Κακό το shoot. Από το εσωτήρι. 15 δεύτερα όλα για τους Μπεκρίμ. Για την Μπεκρίμ τη Μόλα. Πάρε πολύ ωραία. Πάσα από το νούμερο 9. Η Άζη στο 9 το καλάθι το 0. Κλέψιμο. Υπήρχε χρόνος. Μαζί το νούμερο 14. Πετάει την μπάλα. Τέλος της περίοδου. Μπαζερ μπίτερ Μπεκρίμ το 10-22. Έχουμε επιστρέψει η δεύτερη περίοδος με την Μπεκρίμ να είναι κυρίαρχη σε αυτό το 12 λεπτό, το 4, το 14, το 12, το 10 και το 7. Είναι η πεντάδα των buzzer beaters, το 4, το 22, το 33, το 19 και το 34. Αρχικώς ο Παϊρής είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ, η οποία παίζει πολύ καλά. Νικολάου, αστοχή, μαζεύει το νούμερο 23. Γιονάτος. Κλέβει το νούμερο 10, πολύ ωραίο deflection από τον Γιαννιούδη. Νικολάου. Άστοχο τρίποντο από τον Χατούρο, προσπαθεί ο Γιαννιούδης, την μπάλα θα μαζέψει το νούμερο 4, ο Κατσαμπίρης. Παϊρής. Φράγκος.
Ερίς. Θα πάρει το τρίποντο. Κακό το σου τρίποντο νούμερο 14. Ωραία στο Φατούρο. Την μπάλα καταλήγει στον πλήρη από το πόδι του Γιαννάτου. Του δίνεται το σούτ, θα το πάρει και θα το βάλει το νούμερο 4 το τρίποντο. Άμυνα με τα μάτια ο Γιαννάτος. Καλά την ψυχολογία σε αυτό για τις buzzer beaters, οι οποίοι έφτασαν τη διαφορά στους 2 πόντους, αλλά μετά έπεσαν πάρα πολύ. Γιαννάτος. Αστοχή. Μαζεύει το νούμερο 14. Νικολάου. Αλεξανδρόπουλος. Που φεύγει η μπάλα. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στο Ιωπασέρ και όχι αυτός που παραχθεί την μπάλα. Τώρα το νομίζω βέβαια ότι θέλει και ο Αλεξανδρόπουλος. Κατσαμπύρης. Ζητάει την μπάλα, ο Παερίς θα την πάρει. Νούμερο 33. Κατσαμπύρης, ωραία άμυνα από τον Νικολάου, καταρχήν με 9 δεύτερα. Για την Πεκρίν. Σε μεταφορά Παερίς. Ζητάει ο Τσάμις. Κατσαμπύρης. Αστοχή, θα πάρει μας δωρή στο ριμπάουντ νούμερο 4. Στη μία επίθεση άλλη μία δώρο. Παερίς. Τα μπλοκ έξω μαζεύει. Το νούμερο 4 ο Κλήρης και δώσει μπάλα στον Νικολάου. Γιαννιούδης στο Αλεξανδρόπουλο. Αλεξανδρόπουλος θα πάρει το τρίποντο, όχι. Γίνεται το λάθος και έχουμε αλλαγή. Εκτός το νούμερο 4 στο παιχνίδι, το νούμερο 9 ο Δημητρίου ξανά στο παρκέ. Για την Μπεκρίν Τίμο Δημητρίου, ηγέτης εντός παρκέ της ομάδος. Παίζει πάρα πολύ καλά. Τσάμις, φιλόδοξη προσπάθεια, δεν του βγήκε. Φατούρος στο Γιαννιούδη. Αστοχή Αλεξανδρόπουλος, περιμπάνω το νούμερο 33. Και τώρα Δημητρίου. Τσάμις, πάλι Δημητρίου θα πάρει το τρίποντο. Του δίνει το χώρο στον Νικολά Πεζαμένα με τα μάτια, 15-25. Κλήρης. Αλεξανδρόπουλος. Νικολάου. Ωραία πάσα, τρομερή πάσα στον Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος χαλάει την ασίστ, απίστευτη πάσα από τον Νικολάου. Και το φάουλ από τον Γιαννιούδη, πολύ στο φάουλ για να ανακόψει τον αγκυριασμό. Έχουμε αλλαγές μέσα το νούμερο 6. Εν τέλει δεν έχουμε αλλαγή, Φράγκος. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Μαζεύει το νούμερο 12. Κακή πάσα για τον Γιαννιούδη, πώς θα την πάρει εν τέλει. Την μπάλα. Καλά θα με πείσμα από το νούμερο 10 για το 17-25. Αστοχή μαζεύει το νούμερο 12. Φατούρος στον Αλεξανδρόπουλο, ωραία στον Κλήρη. Πώς θα πάρει το τέμπο, θα το σουτάρει τώρα, ούτε αυτό θα μπει. Πρέπει να σταματήσει να σουτάρει ο Κλήρης στον Σοβολάσο, αφού δεν του μπαίνει σήμερα. Ούτε την κολλή φορά του μπήκαν. Έχει βάλει ένα βέβαια τώρα, αλλά... δεν ξέρω. Και φάουλ. Χαμηλά.
αναφορά θα γίνει από την sideline και έχουμε αλλαγή μέσα το νούμερο 7 προς το 33. Για την Μπεκρίνη στο παιχνίδι ξανά ο Νικολόπουλος και τώρα κλείνει στην επαναφορά. Στον Νικολάο. Πάσα από τρίποντο. Μαζεύει ποιος. Ο κανένας. Πάρα καλά και του Δημητρίου. Πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Buzzer beater σε Μπεκρίμ την 17-25. Μετά από 15 αγωνιστικά λεπτά με την Μπεκρίμ να δείχνει πιο καλή, πιο έτοιμη. Κλέβει το 10 ο Γιαννιούδης. Κλήρης. Στο Αλεξανδρόπουλο. Τρομερή reverse, καλάθι και φάουλα από το νούμερο 12 για το 19-25. Καλάθι κλάσης, ένας σέντερ με πλαστικές κινήσεις, φαίνεται δηλαδή ότι παίξει την μπάσκετ. Πολύ καλές κινήσεις, πολύ ωραία spinning move και ωραίο pivot από το νούμερο 12. Το pivot το οποίο είναι το α και το ω. Θα πω για ένα ψηλό γιατί δεν μπορεί να κουνήσει το κορμί σου χωρίς να κάνεις βήματα, Είναι πολύ σημαντικό. Να κρατάς το σταθερό, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Παερίζει την επαναφορά του. Το νούμερο 0 ο Λουίτζι Δημητρίου, τρομερό καλά από το νούμερο 9. Και ασίστ από τον Μπουργομίδη, έκανε μόνο μια τρίπλα ο Δημητρίου, οπότε είναι ασίστ εδώ. Κλήρης. Μπορεί και όχι βέβαια, δεν είναι σίγουρος, δεν είναι ασίστ, όχι. Όχι, δικό μου το λάθος. Γιαννιούδης ασκοφή. Δύσκολο σούτ από το νούμερο 10. Έχει πάρει το όπλο του 21-27, η διαφορά στους 6 πόντους, 4 λεπτά για το τέλος και 12 δευτερόλεπτα μάλλον, παρακαλώ. Ένα φαουλ μπάζερ μπίτερ, 2 η Μπεκρίμ, στρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει στο time out. Μπάζερ μπίτερ, Μπεκρίμ, team 21-27, έχουν επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι παίχτες των μπάζερ, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Λίγο γρήγορα τις πεντάδες. Το 6, το 10, το 13, το 14 και το 12 είναι η πεντάδα των buzzer beaters, το 0, το 7, το 9, το 8 και το 32 είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ. Τρίποντο, έρμπολα από το νούμερο 7, τον Νικολόπουλο, που ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, κακώντας του, από κακές προϋποθέσεις, έρμπολ. Τώρα έχω την ευκαιρία ακόμη όσο ακόμα περισσότερο. Νικολόπουλος, Νικολάου, συγγνώμη. Στον Θεοδωρόπουλο. Θα πάρει ο Γιαννιούδης. Ωραία στον Νικολάου. Ωραία προσπίση. Ο Νίκ. Ήταν σε ροπές μπαλά δέντου και το χατήρι ήταν καλό το σουτ. Λιμπάουντ από το νούμερο 32 και μπαλά τώρα στα χέρια του Δημητρίου. Άστο χωτήρικο το ριμπάουντ το νούμερο 0 από τον Δρομίδης. Και έχουμε μπρος πίσω. Η επαναφορά από τη sideline με τον Θεοδωρόπουλο. Νικολάου. Αλεξανδρόπουλος. Πολύ ωραία reverse. Δεν θα βάλει το καλά, θα πάρει το rebound. Ούτε τώρα τελειώσει τη φάση, μαζεύει ψηλά ο Κυριακόπουλος σε 32. Προδρομίδης. Τρομερή πάσα, no look. Και καλά το νούμερο 32. Το καλά το Κυριακόπουλος για ασίστ. Το 9 και το μισό και παραπάνω καλά το ανήκει στον Δημητρίου για αυτή την εξαιρετική ενέργεια. Νικολάου. Στον Προδρομίδη. Στον Θεοδωρόπουλο, συγγνώμη. Άστοχο τρίποντο, κακό μαζί το νούμερο 8. Σίδερο. Και δύο βολές για το νούμερο 4. Το νούμερο 0, συγγνώμη. Έχουμε αλλαγή εκτός του 7 μέσα το 14 για τις buzzer beaters. Το παιχνίδι ξανά ο Φαντούρος. Ο Νικολό περνάει εκτός, ενώ βολές του Στάριο Προδρομίδης. Πρώτη βολή τώρα. Έτσι άλλη μία. Thank you.
δεύτερη μαζεύει ψηλά το νούμερο 12, Αλεξανδρόπουλος. Θεοδωρόπουλος. Παναγιωτόπουλος, στο Γιαννιούδη. Ωραία κίνηση, κακό τελείωμα και η κατοχή παραμένει για τους buzzer beater. Συμπαναφορά Φακούρος. Αλεξανδρόπουλος. Σίδερο, μαζεύει το νούμερο 8. Ο Βούλγαρης στην μπάλα θα πάρει ο Δημητρίου. Τελευταίο δίλεπτο της περίοδου. Βούλγαρης. Δημητρίου. Θα το πάρει το σουτ. Δεν θα το βάλει. Ο Βούλγαρης ψηλά, ο Αλεξανδρόπουλος μαζεύει το νούμερο 12. Θεοδωρόπουλος. Αστοχή, μαζεύει το νούμερο 0. Προδρομίδης. Ευχαριστώ κύριε Κόμπλος με σπάσιμο καρδί. Πολύ ωραία. Σούτα το νούμερο 32. Διαφορά ξανά στους 10. Δεν μπορεί να πλησιάσουν περισσότερο οι μπάζερ. Γιαννιούδης. Είναι μόνος του. Θα κερδίσει το πρώτο και θα πάει στη γραμμή των βολών. Έχασε μόνος του ένα εύκολο lay-up. Και έχουμε αλλαγή. Εκτός το νούμερο 30, το νούμερο 32, μέσα στο παρκέ το νούμερο 12, στο παιχνίδι ο Κουτς Παπαγεωργίου. Άσπρη πρώτη βολή. Το νούμερο 12 τώρα στο 0. Βασιλείου. Ωραία προσπίση από το νούμερο 7. Θα πάρει το stack back τρίποντο. Δεν το βάλει. Rebound από ποιον. Μαζεύει ο Βουλγάρης. 14. Και έρχεται από τρίποντο από τον Παπαγεωργίου. Το τρίποντο από το νούμερο 12. Η άσκηση το 8. Το 34 και διαφορά στους 13. Κουμάντο κάνουν εδώ οι μπεκρίδες. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό. Θεοδωρόπουλος. Το Αλεξανδρόπουλο. Θεοδωρόπουλος είναι κακό, θέλει να κάνει πάση με το ένα χέρι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Θα απαντήσει ο Αλεξανδρόπουλος. Όχι. Το 1,3 όλα για την Μπεκρίμ με τον Δημητρίου. Αλλά ένα έχει να δώσει. Η ομάδα των Peters. Πάζω εγώ στο Δημητρίου, μαζεύει. Ο Γιαννιούδης, 3 δευτερόλεπτα. Θα βάλει το καλάθι, όχι. Μπάλα τον φτύνει για δεύτερη σερή φορά. 24-34 και διαφορά στους 13 πόντους. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο. Buzzer Beaters Bekrim 3-21-34. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, το 8, το 23, το 9, το 34 και το 19 είναι η πεντάδα των Buzzer Beaters. Φράγκος στις πίεσεις του τριμπόντου μαζί με το νούμερο 12, που είναι με το 6, το 10, το 4 και το 7. Θεοδωρόπουλος. Φτάνει στην πηγή αλλά δεν πίνει νερό για χίλιοστή φορά ο Θεοδωρόπουλος. Βλέψουμε από τον Γιαννιούδη. Καλάθι από τον νούμερο 10, ασίστ το 6 με την τρίτη φορά. Το επιμένω νικά σε αυτή την περίπτωση. Όχι πάντα, άμα στέλνει δηλαδή γκόμενα μην την κυνηγάτε. Μάλλον δεν θα το πω, δεν θα το πω, θα το πω κομψά είναι μάλλον.
προσωπικές εμπειρίες αυτό το άσκουσο τύπ της ημέρας. Κάθε μέρα θα δίνουμε και από ένα. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό άσκουσο τύπ του πρώτου αγώνα. Θα δώσουμε ένα και στον δεύτερο. Στα δικά μας όμως πάλι υπάρχει φάουλ. Η βόλη στο στάρι των 34 ο Παέρης, ο κάπτεν αυτής της ομάδας. Οι οποίοι με κρίμ, να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να παίξει έτσι. Είχα δώσει και φαβορί τους μπάζερ, οι οποίοι είναι εκτός των πιεχρών, όμως σκέφτονται αυτοί τις μπύρες και όχι είπε εκείνον εκείνον τελικά, δεν ξέρω. Άστοχος στην κατηγορία ο Παερής. Όπως και να έχει, η Μπεκρίν καλπάζει ολοταχώς για την πρώτη νίκη στο τουρνουά και νίκη που θα της δώσει ελπίδες για πιθανή πρόκριση. Αλεξανδρόπουλος, το σπάρει για 3, θα το χάσει, μαζεύει το νούμερο 8. Ο Βουλγάρης και τώρα Δημητρίου, αυτός έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Φράγκος στο Βουλγάρη. Θα πάρει ο Παερής. Βουλγάρης για 3. Κακό το σούτ, ριμπάτ από κανέναν. Κατοχή μπάζερ. Θεοδωρόπουλος. Τρομερό καλάθι από το νούμερο 10. Εν τέλει του έδωσε την baseline και τιμωρήθηκε. Το νούμερο 23 ο Φράγκος. Για το 25-34 διαφορά σε 9. Κλέψω με τον Θεοδωρόπουλο το νούμερο 6. Τρομερή πάσα. Αυτοκρατορικό κόψιμο από τον Φράγκο πάνω στο Γιαννιούδη. Του δύο εκεί ακόμα ανοιχτό το φως. Τρομερό μπλοκ Θεοδωρόπουλος. Και τρομερή πριν πάει στο Θεοδωρόπουλο, έτσι. Φάουλ από το νούμερο 8 τον Βούλγαρη. Το νούμερο 8 είναι ο Λαγοπάτης. Απλά θα είναι λεγάνθος Βουλγαρής και ήταν και Δόναλτ Βουλγαρής, οπότε μάλλον έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Εμείς λοιπόν το λέμε ως Λαγοπάτη. Εν τέλει, το νούμερο 8, δεν ξέρω αν δικό μας λάθος, το λάθος στον παιδιό που μας δώσανε τα χαρτιά. Όπως και να έχει, το νούμερο 8 βαφτίζεται Λαγοπάτης. Άλλη μια βολή για τον Αλεξανδρόπουλο, το νούμερο 12. Θα μπήκε η δεύτερη. 27-34. Διαφορά από τους 14-7 στα μπαμπαμ. Δημητρίου. Βουλγάρης, συγγνώμη Λαγοπάθης. Στο Φράγκο. Γιαννάτος έχει βάλει ένα τρίπο, το βάλει και το δεύτερο. Την μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μαζί του νούμερο 4 πλήρης. Δυνατά. Θεοδωρόπουλος. Ωραία, μένα από το γενιά το σηκώνει τα μακριά μακριά του χέρια. Και ο Κλήρης που πάλι γκρινιάζει. Τρίποντο, άστοχο, ριμπάμπ το νούμερο 6 στο Θεοδωρόπουλο. Δύσκολη ενέργεια, δεν θα πείτε καλά από το νούμερο 12. Λαγοπάτης θα κερδίσει το φάουλ και θα βάσει γραμμή το βόλον. Άστο την πρώτη βολή. Αφού το νούμερο 9 μαζεύει το νούμερο 7. Θεοδωρόπουλος. Γιαννιούδης. Ας το χωτερίποντο. Μαζεύει το 9.
Ράγκος. Παερής, Φράγκος, Γιαννάτος. Δεν θα βάλει το καλάθι, δεν υπάρχει φάουλ. Το ριμπάουντ νούμερο 4 τον κλείρει. Θα πάει σε σέντε επίθεση εδώ ο Σωτήρης. Σωστή επιλογή, ορθή. Γιαννίου του σωστή στο σκριν. Ωραία Θοδωρόπουλος. Σκέφτηκε μια πάσα, δεν του βγήκε. Ενδιασμός. Και το καλάθι από το δούμε και το νούμερο 9. Θοδωρόπουλος λοιπόν. Γιαννιούδης. Τα μπήκε το καλάθι. Το καλάθι μετράει. Τρομερή ενέργεια. Με πολύ πάθος και δύναμη από τον Γιάννη Γιαννιούδη, τον JJ. Θα σπάρει και μέσα πραγματική πολύ. Ο JJ. Και έχουμε αλλαγή. Το στο 19 μέσα στο 4 χαμηλώνει το σχήμα της. Είπε κρίν και βάζει ένα πιο γρήγορο παίκτη μέσα. Έμεσα τύπου τελπάνω από το νούμερο 10 και το 30-36. Και διαφορά ως 6 πόντους, μάνι μάνι. Από τους 14 που πάρξε η τρίτη περίοδος. 13, συγγνώμη. Δημητρίου, θα πάρει το screen. Σταματάει την τρίπλα. Κλέβει το νούμερο 12 Αλεξανδρόπουλος. Γιαννιούδης. Θα βάλει άλλο ένα καλάθι. Τη διαφορά στους 4 πόντους. Τα είμαστε του καλού κότσου Παπαγεωργίου για την Μπεκρίμ. Επιστρέφουμε σε λίγο 5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Και εγώ επιστρέφω το time out. Μπεκρίμ έχει χάσει τη διαφορά. Η μπάζερ είναι ξανά στο παιχνίδι. Λέει κάπου όπα. Είμαστε κι εμείς εδώ. Μπάζερ μπίτερ λοιπόν με κρίνει 32-36. Το 8, το 34, το 23, το 9 και το 4 είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ. Ανάσα για την Μπεκρίμ από το τρίποντο του Δημητρίου. Το νούμερο 9. Κλήρυση στο νούμερο 4. Μαζί με το 6, το 12, το 10 και το 14. Γιαννιούδης. Αλεξανδρόπουλος. Θα σηκωθεί. Θα στοχίσει, μαζεύει. Το νούμερο 9 και κερδίζει και το φάουλ από τον Αλεξανδρόπουλο. Βασιλείου, Δημητρίου. Στον Κατσαμπίρη. Λαγοπάτης. Κατσαμπίρη σουτάρει, αστοχή, rebound από ποιον. Με τη βοήθεια του Νικολάου, ο Κλήρης, νούμερο 4, Γιαννιούδης. Αλεξανδρόπουλος, πάλι Γιαννιούδης. Δεν υπάρχει καλάθι, το φάουλ χαμηλά. Τρίτο το μπάζερ, πάνω φορά από τη sideline. Θεοδωρόπουλος. Κλήρες. Γιαννιούδης. Ένα σούτ απελπισίας, δεν τα καταφέρνει. Και η μπάλα είναι για την Μπεκρίμ. Φράγκος. Λάθος του Κλήρη. Θεοδωρόπουλος. Τρομερό καλά το νούμερο 6. Με ανάποδο χέρι. 32-41. 34-41, συγγνώμη. Τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Λαγοπάτης. Να βάλω
Γκαρίς μπερδεύεται μόνος του. Και πάμε το νούμερο 6. Κλήρης, θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει ούτε αυτό, ριμπάουντ επιθετικό από το νούμερο 10. Γιαννιούδης, αστοχή. Εκείνο Κλήρης. Αστοχή. Κακή ενέργεια τα μπροστά πήρη. Λογοπάτη, σωράμε από τον Νικολάου, μαζεύει το νούμερο 12, ο Αλεξανδρόπουλος. Γιαννιούδης. Δεν θα βάλει το καλάδι, θα πάει στην Κανατοβολόν. Πέμπτο της Μπεκρίμ. Στο παρκέτο 32-4, το 34 για την Μπεκρίμ Τιμ στο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Παερής μέσα του Γιακόπουλος. Άστοχη πρώτη βολή. Έχει μία στις 4. Δύο στις 5 και έχουμε αλλαγές. Και έχουμε ακόμα μία για την Μπεκρίμ στο παιχνίδι. Το 0 προδρομή του χθες το 23 ο Φράγκος. Διαφορά στους 6 υπέρ των Κρήτων Μπε. Προδρομίδης στον Δημητρίου. Ωραία στον Προδρομίδη. Προσποιείται, θα κοπεί. Θα πάει σε γραμμή των πολλών. Το φάουλ από το νούμερο 13. Άστοχη δεύτερη, μαζεύει το νούμερο 12. Κλήρης. Ανακατόπουλος. Φάουλ και πολλές για το νούμερο 13. Πολλά φάουλ σε αυτή την περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι, αλλά και έχει περίοδο. Πρώτη βολή δεν του κάνει το χατήρι. Ούτε η δεύτερη, rebound επιθετικό από το νούμερο 12. Σώζει ο Θεοδωρόπουλος. Τρομερό καλάθι. Πανέξυπνα εδώ. Ο Θεοδωρόπουλος για το 37-42 για φορά στους 5 πόντους. 1-45 δεύτερα για το τέλος της 3ης περίοδου. 4 βάλει οι Beaters, 5 Μπε Cream Team. Λαγοπάτης, hand-off με τον Προδρομίδη. Ωραία προσθέσεις από τον Δημητρίου. Θα δώσει για το νούμερο 8. Άστοχος ο Λαγοπάτης, εκεί είναι ο Κυριακόπουλος. Δεν θα βάλει το καλάθι, αλλά θα φέρει 2 βολές στο Charity Lane. Γίνεται το λάθος, κλέβει το νούμερο 9 με τη βοήθεια του 20-32. Καλάθι εδώ για τον νούμερο 9 τον Δημητρίου. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αλεξανδρόπουλος στον Παναγιωτόπουλο. Λάθος πάσα τώρα το νούμερο 13. Καλάβι από το Λαγοπάτι, 37-48. Δεν το σπάς
πάσα εδώ από τον Κλήρη. Σώζει ο Αλεξανδρόπουλος. Κλέβει το νούμερο 4. Τρομερό μπλοκ από το νούμερο 12 και έχουμε φάουλ από το νούμερο 0. Εκτός το νούμερο 14, μέσα το νούμερο 7. Βολές για τον Θεοδωρόπουλο. Άστο την πρώτη βολή. Άριστο και η δεύτερη από το νούμερο 6, 1 στις 2. 4 δεύτερα. Airball, 1 δευτερόλεπτο. Τέλος της περίοδου, buzzer beater με κρίμη 38-48. Τέταρτη και τελευταία περίοδο, το 14, το 6, το 12 και το 7 είναι η πεντάδα των buzzer beater. Το 0, το 9, το 4, το 8 και το 32 είναι η πεντάδα της Bekrim Team. Διαφορά στους 10. Θα βάλει το καλάθι ο Γιαννιούδης. 38-48 λοιπόν το σκορ στο αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Με την Bekrim να είναι με το ένα πόδι κοντά στο ροζ. Δημητρίου εδώ μπερδεύεται, κάνει βήματα. Ξέρω ότι παραπονείται εδώ, μόνος το έπεσε. Έχει ένα θεματάκι. Φτιάχνετε τώρα το γήπεδο. Από το ball boy τον Θεοδωρόπουλο. Γιαννιούδης. Πατούρος, αστοχή. Rebound από το νούμερο 9. Προσπάθησε κατά το επιθετικό Γιαννιούδης. Ωραία πάση στον Κατσαμπίρη. Κυριακόπουλος, Κατσαμπίρης για 3. Δεν θα το βάλει. Μαζεύει ο Κλήρης το 4. Θεοδωρόπουλος. Τρομερό καλάθι από τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος παίζει πολύ καλά. Ξεκίνησε πάλι άσχημα, αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και είναι από τους πρώτους σκόρερ της των buzzer beaters. Μπάλα δεν κάνει στο χατήρι στον Κυριακόπουλο, η κατοχή για τους buzzer beaters. Διαφορά 8, Θεοδωρόπουλος. Γιαννιούδης. Δεν θα το βάλει το σούτ, το σκέφτηκε πάρα πολύ. Σώζει ο Φατούρος. Θα μιλάμε για μια τρελή assist. Rebound από το νούμερο 9 και το foul από το νούμερο 12. Το 7 το foul, συγγνώμη. Προδρομίδης. Χτύψε εγώ να δω. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, έχει χτυπήσει. Ο παίκτης Μπεκίνου είπε να μην είναι κάτι το σοβαρό και να είναι καλά. Στην υγεία του, το γόνατό
σε πιάνε. Α, δούμε τώρα. Το 23, το 9, το 4, το 32 και το νούμερο 8 είναι η πεντάδα τον Μπεκρίμ. Το 10 που βάζει ένα τρομερό καλαθόδι για να το βάλει. Άλλο ένα από καλά από το Γιαννιούδη. Πολύ εύκολο. Θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Το 7, το 4, η πεσφορία ωραία άμυνα παίρνει και το rebound με το 4 κλήρης. Το 10, το 12 και το 6 είναι η πεντάδα των buzzer beater. Πατούρα στα στοχή μαζί το νούμερο 9. Φράγκος, τον Κατσαμπίρη. Ας το χοντρίβεται από τον Δημητρίου. Θετικό ρυμπά με το λογοπάτι το 8. Κατσαμπίρης, σκαστή. Ας το χωρίζω Κυριακόπουλος. Δημητρίου, συγγνώμη Γιαννιούδης, το JJ. Φατούρος. Κλήρης. Φατούρος. Τον παίζει ο χρόνος στο στοχή μαζί με το νούμερο 9. Το νούμερο 23. Στο 8. Ας το χωτρίποντα μαζί με το νούμερο 10. Γίνει φάουλ πάνω στο Γιαννιούδη και έχουμε αλλαγές μέσα το 34 και το 7 για την Μπεκρίμ Τιμ εκτός το 4 και δεν είδα αρχής άλλος. Ενώ το 32 βγαίνει για να περάσει το 19 ο Γιαννάτος. Το 34 λοιπόν, το 7, το 19, το 9 και το 23 είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ Τιμ. Σίδερο μαζί το νούμερο 7. Ο Σίμος στα έμπειρα χέρια του Δημητρίου. Φράγκος. Άστοχος του τρίτου πόντου μαζί το νούμερο 6. Θεοδωρόπουλος. Θα βάλει το καλάθι. Θα πάει και στη γραμμή των βολών το νούμερο 6. 42-48. Διαφορά στους 6. Μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Πολύ. Η Εύθα χρειάζεται μισοτέρπο, το παραπονιούνται. Επειδή νομίζω ότι πρέπει να παραπονιούνται. Εξτήκη νομίζω ότι έκανε λάθος ρεύτη, εγώ θεωρώ ότι ήταν φάουλ στο χέρι από τον Δημήτρη, αλλά όπως και να έχει δεν υπάρχει λόγος. Καλά και φάουλ, το παίρνει πίσω εδώ ο Δημητρίου και θα σου πάρει και μια βολή. Συμβολή μαζί και νούμερο 12. Αλεξανδρόπουλος. Φατούρος. Γιαννιούδης. Φατούρος. Συγγνώμη, Αλεξανδρόπουλος, θα πείσει ο τρίποντο μαζί και το νούμερο 9. Και έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Γιαννάτο, απίστευτο πάλι βάλε με τρεις πάσεις το τριγωνάκι, αυτό το παίζει ο Φιλ Τζάκσον στους Bulls. Bulls Μπεκρίμ είναι το ίδιο πράγμα. Καλά δουλειά από το νούμερο 19 στο 23 και τώρα το νούμερο 7, Φατούρος στο Γιαννιούδη. Έχει μόνο δεξί χέρι ο Γιαννιούδης και πάει μόνο από τα δεξιά και το έχουν καταλάβει αυτό η Μπεκρίμ. Αλεξανδρόπουλος κλήρης, θα πάρει το σούτ στη λήξη του χρόνου. Δεν θα το πάρει, πάμε το νούμερο 9. Δημητρίου. Φράγκος. Δεν θα βάλει το καλάθι, πάμε το νούμερο 12.
κάτω. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Το σκορ είναι 43-52 υπέρ της Μπεκρίμ. Η Μπεκρίμ η οποία έχει 3 φάουλ, 2 έχουν οι buzzer beaters, 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μαζί πάλι σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει αυτά τα τελευταία 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Buzzer beater Μπεκρίμ την 43-52. Το 13, το 12, το 6, το 4 και το 10 είναι πεντάδα. Το buzzer beater στο 19, το 7, το 34, το 9 και το 23 είναι η πεντάδα της Μπεκρίμ, η οποία νικάει με 9 και είναι πολύ κοντά σε μια τρομερή, σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στους buzzer beaters. Οι οποίοι να χάσουν μας λένε bye bye. Σίμος Νικολόπουλος. Γιαννάτος παίζει και με τον χρόνο τώρα η Μπεκρίμ. Φράγκος. Γιαννάτος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, μαζεύει το νούμερο 10. Φάουλ και καλάθι από τον Γιαννούτη. Το φάουλ το νούμερο 19. Συρματική πολύ για το νούμερο 10. Γκολ φάουλ από το νούμερο 10 και έχουμε αλλαγές μέσα από το 14. Εκτός το 4. Εκτός ο Κλήρης. Τι γιατί δεν θέλει, δεν έχει παίξει καλά Κλήρης σήμερα. Δεν το καταλάβω το λόγο που γκρινιάζει. Εκτός αν κάνει πλάκα, δεν έχω καταλάβει. Φράγκος. Καλάθι από τον αρχηγό. Στο scoreboard μπαίνει και ο Παϊρής. Όχι στο scoreboard. Στον πίνακα, ναι, εντάξει, το καταλάβατε μωρέ. Γίνονται αυτά. Θεοδωρόπουλος έπαιξε επαγγελματικά σήμερα. Γιαννιούτης και αυτός επίσης. Αλεξανδρόπουλος. Καναγκοτόπουλος. Δεν βάζει πάρα το καλά, δεν υπάρχει το νούμερο 19. Διαφορά στους 8. Κάθε επίθεση και κάθε επαφή μετράει τώρα. Παϊρής. Γιαννάτος. Δεν θα το βάλει, καλό το φούτυρ πάνω το νούμερο 13. Θεοδωρόπουλος. Χαντόφ με το Γιαννιούδη. Φεύγει πολύ ωραία και θα πάει σε γραμμή των βολών το νούμερο 10. Πρώτη βολή τώρα για το Γιαννιούδη. Του κόστησαν 16-54, 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος. Άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη, είναι δύο επιθετικό rebound όμως από τον Αλεξανδρόπουλο. Ζητάει φάουλ, φάουλ δεν δίνει, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Το νούμερο 23 τώρα, ο Φράγκος. Παϊρής. Φράγκος, Γιαννάτος. 8 δευτερόλεπτα. Νικολόπουλος. Ωραία στον Δημητρίου. Δεν θα βάλει το καλά, θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα το πούμε φάουλ, δεν νομίζω ότι φάουλ εδώ από τον Νικολάου. Σε καμία περίπτωση. Δύο βολές για τον Δημητρίου. Και έχουμε αλλαγή μέσα το 13. Συγγνώμη, μέσα το 12 και το 4. Όχι, μέσα το 12 μόνο. Εκτός το 7. Για την Μπεκρίμ. Στο παιχνίδι για τα τελευταία. Για το τελευταίο λεπτό και με 6 δευτερόλεπτα. Ο κότς Παπαγεωργίου. Άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη, μαζεύει το νούμερο 12.
Πάμε τζάμπολ. Το Βελάκι δείχνει άσπρος. Τόσο 13 μέσα το νούμερο 4. Δεν θα το βάλει. Προσπαθεί ο Αλεξανδρόπουλος, μπάλα εκτός, παραμένει για την Πάτερ Μπίτερ. Τόσο το 6 μέσα το 7. Για τους Μπάτερ. Νικολάου. Πατούρος. Ωραία ενέργεια, κακό τελείωμα, μαζί με το νούμερο 12. Τετέλευτος. Για τους μπάζερ, οι οποίοι νομίζω θέλουν ένα πασχετικό θαύμα για να κερδίσουν. Δημητρίου. Το λιθαράκι. Το κερασάκι μάλλον στην τούρτα. Το λιθαράκι. Το κερασάκι τούρτα. Με το τρίποντο αυτό, ο Δημητρίου σφραγίζει την νίκη και βάζει την ταφόπλακα στα όνειρα των μπάζερ μπίτρες, οι οποίοι ήρθαν και θα φύγουν νωρίς από το πρωτάθλημα. Νικολάου. Αστοχή, ριμπαζεύει το νούμερο 9. Παερή. Δεν κάνει τον μπλοκ ο Αλεξανδρόπουλος. Πατούρος. Δεν έβαλε ούτε αυτό το καλάθι. Πάμε το νούμερο 19. Δημητρίου. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Παερής. Τον κότσο Παπαγεωργίου. Η ασίστ το 8, το 9, το καλάθι, το 12. Νικολάου. Φατούρος, θα πάρει το τρίποντο. Έρπολ. Και το παιχνίδι τελειώνει. Βλέπουμε και καλά το νούμερο 12, 48-60. Το μάτς τελειώνει. Buzzer beater back cream team, 48-60 ξαναλέω. Εκτός διοργάνωσης. Η Buzzer, η οποία ακόμα ένα παιχνίδι. Ήσουν πάρει την νίκη του Γουίτρου. Το νερό για την back cream συνεχίζεται. Καλό βράδυ.